Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Μια ευλογία σημαντική έδωσε ο Άγιος Θεός στο ανθρώπινο γένος. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής. Από ένα ανθρώπινο ζεύγος, Αδάμ και Εύα, προήλθε κατά την γραφή όλος ο ανθρώπινος κόσμος. Αυτή η ευλογία βλέπουμε να ισχύει στα μουσουλμανικά έθνη και σήμερα, και να κάνουν οι μωαμεθανίδες γυναίκες όχι μόνο ένα και δύο παιδιά, αλλά και 5 και 10 και 20 καμιά φορά παιδιά. Βέβαια αυτοί έχουν και την πολυγαμία. Αυξάνουν και πληθύνονται. Αντίθετα, οι χριστιανικοί λαοί μειώνονται. Η Ευρώπη γερνάει. Η πατρίδα μας φθήρεται, μειώνεται, γερνάει, περνάει στο περιθώριο, αδειάζουν τα χωριά, αδειάζουν οι παραμεθόριες ακόμη περιοχές. Δεν έχουμε την ασφάλεια των συνόρων με αρκετό ελληνικό πληθυσμό. Δεν έχουμε στρατιώτες. Έγινε ζήτημα να στρατεύονται ακόμη και οι γυναίκες και οι κοπέλες, και να χάνουν έτσι την ευκαιρία να είναι σε ένα άλλο κλίμα, μέσα στο κλίμα της ευαισθησίας, της θηλυκότητας. Θα ανδροποιήσουμε ακόμα και τις γυναίκες για να μας επαρκέσουν οι άνθρωποι στο στράτευμα. Φοβερή, θα λέγαμε, πληγή είναι αυτό το δημογραφικό πρόβλημα. Θα θέσουμε ένα ερώτημα και θα το συζητήσουμε μαζί απόψε. Εν μέρη, θα δούμε τα βασικά του στοιχεία και θα ομιλήσουμε και άλλοι σε άλλη εκπομπή, και πάλι θα συζητήσουμε για το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Έχουμε ευθύνη για το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας? Οι Ελληνίδες δεν παντρεύονται, και αν παντρευτούν δεν κάμουν παιδιά. Η χώρα μας λοιπόν αντιμετωπίζει το φοβερό πρόβλημα του γυρασμού και του αφανισμού. Ενώ σε άλλες χώρες, κυρίως τις μουσουλμανικές, υπάρχει έκρηξη πληθυσμιακή ώστε να απασχολεί την ανθρωπότητα τι θα γίνει αυτός ο πλανήτης, θα χωράει τον κόσμο. Και μας λέγουν ότι μέχρι το 2015 θα έχει διπλασιαστεί ο πληθυσμός της γης. Μέχρι το 2050 το πολύ θα έχουμε 10 δισεκατομμύρια, αν τώρα έχουμε 5,5 περίπου δισεκατομμύρια. Δεν αναφέρουμε πολλά νούμερα. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε δει σε στατιστικές, σε μελέτες, και βέβαια χαιρόμαστε για το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Όμως λυπούμεθα, γιατί αυτό ισχύει μονόπλευρα για τους μωμεθανούς και όχι για τους χριστιανούς, και προπαντός όχι για τους Έλληνες. Αυτή η πληθυσμιακή έκρηξη μας ανησυχεί, και ότι αυξάνονται οι γείτονές μας και εμείς ελαττωνόμαστε. Και εμείς, σύμφωνα με τις πρόπτικες της γεννητικότητας που υποτονεί, σε λίγο θα αρχίσουμε να κατεβαίνουμε από 9 τόσα εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια 200 χιλιάδες που λένε κάποιοι. Θα φτάσουμε να γίνουμε 9,5, 9, 8, 7 και τελικά θα αφανιστούμε σαν ελληνικός πληθυσμός, και μάλιστα με την έλευση τόσων ξένων που κατακλείζουν τις επαρχίες της Ελλάδος μας. Μέχρι το 2050 λοιπόν, ενώ ο κόσμος διπλασιάζεται, η πατρίδα μας μειώνεται, και δεν γνωρίζω αν θα είμαστε τουλάχιστον 8 εκατομμύρια, μήπως είμαστε πολύ λιγότεροι, με τίποτα αρρώστιες, τίποτα ατυχήματα και κανέναν πόλεμο, εάν μας φέρουν για να μας αποδεκατήσουν. Η γυραιά Ήπειρος, όπως γράφουν κάποιες μελέτες, είναι πράγματι η Ευρώπη γερασμένη. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν υποτονική γεννητικότητα, δηλαδή δεν γεννούν οι μητέρες, οι παντρές μητέρες δεν γεννούν, αποφεύγουν την τεκνοποίηση. Και επομένως
υπάρχει ένα πολλαπλό κακό. Αφενός δεν τηρείται, δεν εκτελείται η εντολή του Αγίου Θείου του αυξάνεστε και πλήθυνεστε. Δεν βλέπουμε τα παιδιά να γεμίζουν πλατείες που τις βρήκαμε ή τα πάρκα που δεν φτιάξαμε, θα πείτε. Τους χώρους των πολιτιών και, και της υπαίθρου δεν βλέπουμε παιδιά πλέον, παρά μόνο γέρους με τη μαγκούρα και γριές. Γερνάει λοιπόν προπαντός η πατρίδα μας. Διαβάζουμε συνέχεια και ακούμε εκπομπές που προβληματίζουν τον κάθε Έλληνα πολίτη ότι βαδίζουμε την κλίμακα, την κατιούσα της μειώσεως του πληθυσμού μας και της αυξήσεως αντίθετα, ενώ μειώνονται οι νέοι, μειώνονται τα παιδιά σε πολλές χιλιάδες, αυξάνουν οι γέροι. Και διότι φυσικά με κάποια φάρμακα δεν πεθαίνουν στα 60 και 70 χρόνια οι περισσότεροι, φτάνουν και 80 και 90, έτσι λοιπόν ο πληθυσμός, ο γεροντικός πληθυσμός αυξάνει και η Ελλάδα από χώρα που έσφιζε παλαιότερα η νεότητα με τα όνειρα, με τα οράματα, με τη δυναμικότητα, την ζωτικότητα, η χώρα λοιπόν η ελληνική κινδυνεύει να γίνει χώρα γεροντική, γεροκομείο λένε κάποιοι σε θαυμάσιες μελέτες και σε άρθρα τα οποία δημοσιεύονται σε εφημερίδες και σε περιοδικά και σε συλλογικές μελέτες. Γεροκομείο λοιπόν γίνεται η Ελλάδα και φυσικά το γεροκομείο αυτό προκαλεί πολλά προβλήματα και ηθικά και θρησκευτικά και κοινωνικά και οικονομικά και προβλήματα εθνικής ασφαλείας, όπως το καταλαβαίνουμε. Πολλά λόγια για το πρόβλημα ακούμε και διαβάσουμε. Δεν γνωρίζω εάν το πήραμε σοβαρά το πρόβλημα αυτό και εάν όλοι οι Έλληνες έχουμε προβληματιστεί και έχουμε δώσει, θα λέγαμε, στην ψυχή μας κάποιο μήνυμα. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα αφήσουμε τα πράγματα να τρέχουν έτσι και να αφανιστούμε? Δεν είμαστε υπεύθυνοι? Δεν είναι υπεύθυνο το κράτος? Δεν είναι υπεύθυνη η Εκκλησία, η ενορία, ο κληρικός? Δεν είναι υπεύθυνη η μαζική αυτή ενημέρωσης και η κουλτούρα που έχει μαζοποιήσει το λαό? Πρέπει να αλλάξουμε βέβαια το όνομα, όχι μέσα μαζικής ενημερώσεως, αλλά μέσα ομαδικής ενημερώσεως. Δεν είναι μάζα ο Κοσμάκης, όσο και να το κάνουμε, είναι πρόσωπα η κοινωνία, τουλάχιστον η χριστιανική, είναι κοινωνία προσώπων. Δεν είναι υπεύθυνοι οι σύλλογοι, δεν είναι υπεύθυνες οι νέες και οι νέοι που δεν παντρεύονται και αν παντρευτούν δεν κάνουν παιδιά για να απολαύσουν τη ζωή τους? Λοιπόν, δεν υπάρχει ευθύνη στον καθένα μας? Και πότε λοιπόν θα λειτουργήσουμε υπεύθυνα και πότε όλοι οι φορείς θα συντονιστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που μας οδηγεί σε αφανισμό? Πρέπει λοιπόν να συμπεριφερθούμε πιο λογικά, με σοφροσύνη και υπευθυνότητα. Διαβάζουμε λοιπόν και εκπλησόμεθα κάτι που παλιά δεν το είχαμε συνηθίσει να το διαβάσουμε. Οι Ελληνίδες γεννούν λίγο. Βέβαια θα πείτε και οι Ιταλίδες γεννούν λίγο, αλλά εμείς έχουμε το χαμηλότερο δείκτη υπογεννητικότητας. Δηλαδή τα πιο λίγα παιδιά στην Ευρώπη τα γεννούν οικογένειες στην Ελλάδα. Και βέβαια στην Ευρώπη έχουν και μια άλλη διέξοδο γεννητικότητας, έχουν τις άγαμες μητέρες, έχουν τις συμβιώσεις, έχουν τα εξώγαμα παιδιά. Διαβάσαμε προχθές σε εφημερίδα ότι στη Γαλλία το ένα από τα τρία παιδιά είναι εξώγαμο. Δηλαδή 33% των παιδιών που γεννιούνται είναι εξώγαμα. Και σε άλλες χώρες, ακόμα και στην Αμερική, είναι παραπάνω, 40% πολλές φορές είναι εξώγαμα παιδιά. Και έχουν πιο πολλά παιδιά εκεί. Εμείς κινδυνεύουμε
Βέβαια, καλώς πράττουμε που θέλουμε τα παιδιά να γεννιόνται μέσα στο γάμο, μέσα στο λιμάνι και στην ασφάλεια του γάμου και της αγάπης του πατέρα και της μητέρας και του οικογενειακού περιβάλλοντος που είναι το φυσικό περιβάλλον, το ζωτικό περιβάλλον να αναπτυχθεί ένα μικρό παιδί. Όμως, φθήνομεν, σβήνομεν, διαβάζουμε σε άλλο άρθρο γερνάει η Ελλάδα και βλέπουμε στατιστικές νούμερα τα οποία μας κάνουν να ανησυχούμε. Το 2015 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα είναι 500.000 λιγότερος, δηλαδή μισό εκατομμύριο θα είμαστε λιγότεροι. Διαβάζουμε λοιπόν ότι έχουμε μείωση των γάμων, ότι έχουμε τον υψηλότερο δείκτη δημογραφικής γύρανσης, δηλαδή μετράμε πιο πολλούς γέρους παρά νέους. Διαβάζουμε και εκπλησόμεθα ότι ένας λόγος για την δημογραφική προβληματική στον τόπο μας, το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και την γύρανση είναι οι εκτρώσεις που καθιστούν τις γυναίκες πολλάκεις και αδύνατες να τεκνοποιήσουν. Έχουμε και τα τροχαία ατυχήματα. 4.000 κάθε χρόνο χάνονται, 2.000 στην άσφαλτο και άλλες 2.000 τραυματίες βαριά. Τραυματισμένοι πεθαίνουν μέσα στα νοσοκομεία. Το 40% λοιπόν της μείωσης της παραγωγικότητας στη χώρα μας οφείλεται στις προκλητές εκτρώσεις. Λέγουν επίσημα στόματα και γραφίδες. Πρόβλημα λοιπόν μέγα. Τα παιδιά πρέπει να βρουν στον ήλιο μοίρα και οι γονείς να δώσουν το δικαίωμα στη χώρα μας να ζήσει και πρέπει να ζήσει. Τη στιγμή που ο αλβανικός πληθυσμός διπλασιάζεται, τριπλασιάζονται οι Τούρκοι και οι Μαμεθανοί που είναι στο βορρά, στα σύνορά μας στη Βουλγαρία και στα Σκόπια, εμείς μειωνόμαστε. Φοβερό λοιπόν το πρόβλημα αυτό το οποίο μας απασχολεί. Και βέβαια διαβάζουμε συχνά πυκνά στις εφημερίδες ότι μειώνονται τα παιδιά στο σχολείο. Μεταξύ των ετών 1986 και 1992 γράφτηκαν στα σχολεία του Δήμου Αθηναίων 120.000 παιδιά λιγότερα. Διαβάζουμε και εκπλησόμεθα ότι κλείνουν σχολεία, ότι δεν διορίζονται δάσκαλοι, ότι υπάρχει μέγα πρόβλημα λοιπόν από την υπογεννητικότητα, μειώνονται και οι θέσεις των δασκάλων. Αλλού διαβάζουμε, δεν βρίσκουν οι αγρότες γυναίκες να παντρευτούν, γιατί οι κοπελίτσες που τελειώνουν το γυμνάσιο τρέχουν να φύγουν από την επαρχία, να εξασφαλιστούν να παντρευτούν ένα δημόσιο υπάλληλο, έστω και με μικρό μισθό, για να είναι στην πόλη, να έχουν ασφαλισμένο, θα λέγαμε, τον τρόπο να ζήσουν. Επομένως, η Ήπεθρος αδειάζει και από τις κοπέλες και δεν βρίσκουν γυναίκες να παντρευτούν. Οι νέοι φεύγουν και αυτοί, διότι δεν υπάρχουν κίνητρα και τόσα άλλα αίτια. Δυσμενείς λοιπόν εξελίξεις υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο για την πατρίδα μας. Μείωσης λοιπόν. Μείωσης του πληθυσμού μας προδιαγράφει ένα ζωφερό μέλλον. Και η Διακομματική Επιτροπή που το 1993 συνήλθε για να δει το πρόβλημα αυτό μας έδωκε φοβερά στοιχεία και μας ανησύχησε. Δεν ανησύχησαν όμως τόσο ίσως οι βουλευτές, γιατί κάθε άλλο παραμέτρα έλαβαν και λαμβάνουν ριζικά και αποτελεσματικά για την λύση του προβλήματος. Η ελληνική λοιπόν νεολαία χάνεται και με αυτή την νεολαία που χάνεται συγχρόνως και η πατρίδα μας. Επομένως, τι θα κάνουμε σε αυτόν τον τόπο? Και ας δώσουμε λίγα στοιχεία, γιατί τα νούμερα μας ανησυχούν. Μια σφαιρική εικόνα λοιπόν να δούμε για το δημογραφικό μας πρόβλημα. Πώς γίνεται λοιπόν και γερνάμε, πώς γίνεται και έχουμε λιγότερα παιδιά, γιατί λοιπόν έχουμε λιγότερη νεολαία, γιατί λιγότερους εργαζομένους, γιατί φτάσαμε στο σημείο να είναι ένας εργαζόμενος και ένας γέρος
Γιατί φτάσαμε στο σημείο να έχουμε προβλήματα μεγάλα στο ΙΚΑ και στα ασφαλιστικά ταμεία, βέβαια, όταν δίνει συντάξεις διπλάσεις από όσες δίνει μισθούς στους παραγωγικούς τομείς των εργαζομένων. Όταν οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από τους συνταξίουχους, τότε μέγα πρόβλημα που θα βρούμε και τα λεφτά να συνταξιοδοτήσουμε. Όταν οι συνταξιοδοτημένοι παίρνουν μισθό χωρίς να παράγουν έργο. Όχι πως δεν δούλεψαν, άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, μείωση των γεννήσεων των παιδιών στην Ελλάδα. Να δούμε γενικά. Από το 1953 μέχρι το 1980, 148.000 γεννήθηκαν παιδιά κατά έτος. Από το 1980 και εξής έχουμε μείωση. Αντί να γεννήθουν 148.000 κάθε έτος, γεννούνται 101.000. Δηλαδή, έχουμε μείον 47.000 γεννώνται λιγότερα παιδιά κάθε έτος. Στη συνέχεια, μας ανησυχεί η αύξηση των θανάτων. Το 1953 είχαμε 56.000 θανάτους. Το 1990 έχουμε 93.000 θανάτους, παρότι έχουμε και φάρμακα καλύτερα και υγειονομική περίθαλψη που δεν προλαβαίνει να περιθάλψει γέρους και γριές και νέους και νέες, που είναι βέβαια λιγότεροι οι νέοι από ότι είναι οι γέροι. Οι γέροι βέβαια θα έχουν και αρρώστιες περισσότερες. Καλό είναι να ζήσουν τα γερατιά, να περάσουν και τα 100 χρόνια, το ευχόμεθα, είναι οι ρίζες μας, είναι η ευγνωμοσύνη μας. Αλλά γιατί να μην έχουμε και νέους να δουλεύουν, γιατί να μην έχουμε και νέους να μπορέσουν να υπηρετήσουν την πατρίδα και να μας δώσουν την ελπίδα του αύριο. Μείωσης λοιπόν των γάμων. Μειώθηκαν λοιπόν οι γάμοι σημαντικά. Ο αριθμός λοιπόν των τελειωμένων γάμων σε πανελλήνια κλίμακα μειώθηκε. Στην τετραετία λοιπόν 61-64 ο μέσος ετήσιος αριθμός ήταν 73,9 της χιλίης. Γάμοι. Στη συνέχεια μειώνεται και φτάνει στο μισό του μισού και πάμε να καταργήσουμε σχεδόν τον γάμο εδώ στην πατρίδα. Και οι νέοι δεν έχουν κίνητρα να παντρευτούν και φοβούνται τον γάμο. Μετά, ενώ μειώνονται οι γάμοι, αυξάνουν τα διαζύγια. Δηλαδή διαλύονται και οι γάμοι που υπάρχουν. Διαλύονται τα σπιτικά. Οι οικογένειες διαλύονται. Ενώ είχαμε 5 διαζύγια στους 100 γάμους το 1973, έχουμε 13 διαζύγια το 1984, 15 διαζύγια στους 100 γάμους στη συνέχεια. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να έχουμε 20 και 30% σε περιοχές ελληνικές, 20% διαζύγια. Ανησυχητικά λοιπόν αυτά τα φαινόμενα. Και ενώ είναι γνωστά αυτά τα στοιχεία, δεν βλέπουμε να μας νοιάζει, και ενώ οδηγούμεθα σε μια διάλυση του σύμπαντος αυτών εδώ των τόπων. Αναμένεται λοιπόν να μειωθεί ο πληθυσμός μας, να έχουμε την γύρανση, ακόμα περισσότερη γύρανση. Δεν αναφέρω περισσότερα νούμερα, το ζούμε αυτό το γεγονός. Υπάρχουν βέβαια μελέτες θαυμάσιες που δημοσιεύθηκαν και σε εφημερίδες, όπως τον Οικονομικό Ταχυδρόμο το 1993, σε περιοδικά, σε βιβλία, μελέτες, σεβαστές. Δεν θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες πολλές, θέλω να συζητήσουμε και στη συνέχεια. Παρακαλώ να δώσετε, αν θέλετε, τα τηλέφωνα στην οθόνη. Όσοι θέλουν μπορούμε να επικοινωνούμε. Υπάρχουν δυσίωνοι, θα λέγαμε, είναι το μέλλον, δυσίωνον το μέλλον της πατρίδας μας. Μια μεγάλη οικονομική επιβάρυνση σε αυτής της μειώσεως και στη συνέχεια έχουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα, μέσα σε συμπληγάδες πέτρες, ανάμεσα στην πληθυσμιακή έκρηξη, θα λέγαμε πληθυσμιακή έκρηξη της βόμβας του υπερπληθυσμού των μουσουλμάνων, είτε Αλβανών, είτε Σκοπιανών, είτε Μωαμεθανών στη Βουλγαρία, είτε Μωαμεθανών στην Δυτική Θράκη, την πατρίδα μας, και στην Ανατολική Θράκη και σε όλη την Τουρκία και στις παράπλευρες χώρες, τις μουσουλμανικές. Πληθυσμιακή έκρηξη, ώστε ανησυχεί όλο τον κόσμο. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτό τον τόπο? Θα αφήσουμε να πάνε τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο?
Μήπως είναι κανείς ανεύθυνος? Μήπως είναι κάποιος που δεν συμμετέχει στην ευθύνη? Η Ελλάδα λοιπόν ανάμεσα σε δύο πληθυσμιακές βόμβες εκρήγνεται, και αυτή η πληθυσμιακή, θα λέγαμε, πλημμύρα θα έρθει εδώ. Νιώθουμε από τώρα και από λίγα χρόνια πιο μπροστά αυτές τις συνέπειες της πληθυσμιακής εκρήξεως της Ανατολής και του μουσουλμανικού κόσμου. Εδώ μας έχουν επισκεφθεί εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που ζητούν να παραμείνουν, να εργαστούν και να είναι στην χώρα μας αυτοί οι αλλοεθνείς που δεν τους μισούμε ούτε τους φθονούμε. Αλλά γιατί να μην έχουμε Έλληνες αρκετούς και να εργαστούν και να μας δώσουν πλέον την ελπίδα πως θα υπάρχει σε αυτόν τον τόπο έθνος Ελληνορθόδοξο και συνέχεια ιστορική και συνέπεια πολιτισμική και συνέχεια βέβαια της προσφοράς αυτού του τόπου, αυτού του ελληνοξενικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Παρακαλώ να δώσετε τα τηλέφωνα στην οθόνη για να έχουμε, αν τυχόν υπάρχουν ερωτήματα. Δυσμενέστατες λοιπόν οι εξελίξεις του δημογραφικού αυτού προβλήματος. Οι δείκτες είναι πολύ ανησυχητικοί. Ενώ ο δείκτης ασφαλείας, εάν δύο γονείς, πρέπει τουλάχιστον να γεννήσουν δύο παιδιά για να πούμε ότι θα έχουμε τη συνέχεια. Και δεν φτάνουν τα δύο παιδιά. Γιατί έχουμε θανάτους, έχουμε πολέμους, έχουμε στατεύσεις, έχουμε επιδημίες, έχουμε δυστυχήματα. Πρέπει τουλάχιστον ο δείκτης ασφαλείας ενός έθνους είναι να γεννά η γυναίκα 2,1. Αυτός είναι ο δείκτης. Δηλαδή κάτι παραπάνω από δύο παιδιά. Παλιά γεννούσαν οι Ελληνίδες και 5 και 10 παιδιά και παραπάνω. Τώρα ή ένα ή κανένα ή το πολύ δύο. Λίγες οικογένειες έχουν 3 παιδιά ή 4. Πάρα πολύ λίγες οικογένειες. Επομένως είμαστε κάτω από το δίκτυο της ασφαλείας και κινδυνεύουμε να υποστούμε την συρρήκνωση του πληθυσμού μας, όχι στον απόδημο ελληνισμό τον οποίο τον αγνοούμε, αλλά στον ελληνισμό της πατρίδας μας εδώ, μέσα στα γεωγραφικά μας σύνορα. Αυτή η γύραση λοιπόν, αυτή η υπογεννητικότητα, αυτή η μεταναστευτική κίνηση που γίνεται ακόμη σε πολλές επαρχίες της χώρας μας, γιατί διαβάζουμε ότι κάθε μέρα γινόμαστε και λιγότεροι. Και βέβαια στην περιοχή του Εύρου, στο τρίγωνο του Εύρου, σε 13 κοινότητες, διαβάζουμε σε εφημερίδα 17/11/95, δηλαδή 4 μήνες μας χωρίζουν από το άρθρο αυτό, ήταν στο τρίγωνο του Εύρου 23.000 κάτοικοι σε 13 κοινότητες. Και τώρα δεν έχουν μείνει ούτε 9.000. Δηλαδή μέσα σε λίγο χρόνο συμβαίνει αυτή η συρρήκνωση και στο πιο επικίνδυνο σημείο της πατρίδας μας, στη Θράκη. Είναι δυνατόν λοιπόν να μην ανησυχούμε? Παρακαλώ. Μπορώ να σας μιλήσω? Μάλιστα. Μπορώ την εκπομπή σας τώρα που λέτε. Ναι. Διαχωρίζετε τους αλλοεθνείς και αλλόφρισκους από τους Έλληνες. Δεν θα έπρεπε να τους ξεχωρίζουμε όμως? Ναι, θα σας απαντήσω. Δεν είναι όλοι παιδιά του Θεού? Όλοι παιδιά του Θεού, αλλά εγώ σας ρωτώ, εσείς γιατί δεν νοιάζεστε εάν η Ελλάδα γερνάει και σβήνει και δεν θα έχουμε ελληνικό πληθυσμό? Πρέπει και αυτό να είναι μέλημά μας. Κοιτάξτε, όχι να φέρουμε άλλους, να διάσουμε τους Έλληνες και να φέρουμε άλλο πληθυσμό. Αυτό είναι άτιμο. Όχι, αυτό όχι. Είναι ανέντιμο. Όχι. Να είμαστε εμείς Έλληνες ένας Ρωμαλαίος λαός, γιατί παίζουμε ένα θαυμάσιο ρόλο, και αν μπορούμε, όσοι μπορούμε να αξιοποιήσουμε, να έρθουν. Όχι όμως να έρχονται οι ξένοι και να παίρνουν το μεροκάματο του Έλληνα και ο ένας να πηγαίνει στις Αμερικές και στις Ευρώπες και να γινόμαστε στις Ινδιάνοι. Εντάξει, συνοηθήκαμε. Να είστε καλά. Να είμαστε δίκαιοι και ντόμπροι. Όχι να βάζουμε την ετικέτα σε κάποιους, εθνικισμός και παραμύθια. Να τα αφήσουμε αυτά τα παραμύθια. Η Ελλάδα πρέπει να ζήσει, οι Έλληνες πρέπει να αυξηθούν, γιατί έχουν να επιτελέσουν ένα θαυμάσιο μεγάλο ρόλο
στην ιστορία και στον πολιτισμό και στον κόσμο. Δεν θα ανησυχήσουμε λοιπόν όταν αδειάζει η Θράκη, όταν αδειάζει ο Εύρος, όταν αδειάζουν τα νησιά. Δηλαδή και έτσι έχουμε και κινδύνων ασφαλείας. Πρέπει να είμαστε ένας εύρωστος λαός, πληθυσμιακά ακμαίος λαός, για να μπορούμε να είμαστε με την αγάπη και την ειρήνη, για να μην αδειάσουμε τον τόπο μας και τον καταλάβουν οι άλλοι. Δεν έχουμε ακριβώς καμία μισοδοξία. Όλους τους αγαπάμε και μήπως δεν τους βοηθήσαμε όλους και τους βοηθάμε όλους. Όχι όμως να λειτουργούμε εις βάρος του έθνους μας, αυτό είναι άφρον και ανόητο. Λοιπόν, όλοι μας ευθυνόμεθα λοιπόν σε αυτή την χώρα, και μην πει κανείς ότι είναι ανεύθυνος, διότι οδηγούμεθα σε αυτή την συρρήκνωση, την πληθυσμιακή, σε αυτό το πρόβλημα το μέγα. Σβήνουμε. Λένε να σβήσουν οι Ορθόδοξοι, να σβήσουν οι Έλληνες. Ζήτω να πούμε στους Μουσουλμάνους, να πούμε ζήτω σε όλων των πληθυσμών της γης. Και εγώ είμαι ο πρώτος που αντέδρασα και είχα κάνει και ομιλίες όταν στο Κάιρο, που έκαναν το 1994 την σύνοδο εκεί στο Κάιρο, θέλησαν να λάβουν μέτρα για να ελέγχουν τις γεννήσεις, να μειώσουν τις γεννήσεις. Όχι, η γη χωράει, μας χωράει όσοι είμαστε, και δεκαπλάσιο πληθυσμό χωράει, και 100 δισεκατομμύρια μπορεί να χωρέσει η γη, αρκεί να την αξιοποιήσουμε με ειρήνη, να μην μειώσουμε την αύξηση των πληθυσμών, αλλά να μειώσουμε, να αυξάνουμε εμείς να μειωνόμαστε. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Λοιπόν, ας δούμε τώρα με πολύ σύντομη αναφορά ποια είναι τα αίτια λοιπόν, γιατί φτάνουμε σε αυτή την πληθυσμιακή συρρήκνωση, γιατί εμείς διαλύουμε την πατρίδα μας, γιατί εμείς ανοίγουμε πλέον να έρθουν άλλοι να κατοικήσουν στα άδεια μας σπίτια, στα άδεια μας χωράφια, στην άδεια μας ύπαιθρο, στις άδειες παραμεθόριες περιοχές, αν τη διαλύσουμε την Ελλάδα. Ποια λογική το λέγει αυτό? Όχι, η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει και να γίνει ακμαιότερη. Όχι με το να αυξήσουμε τις αμυντικές μας μόνο δαπάνες, όχι με το να πάρουμε μόνο όπλα που θα μπορέσουν να μας καταστήσουν ισχυρούς και ανταγωνιστικούς, ώστε να υπολογίζουν κάποιοι που μας επιβουλεύονται και να μην θελήσουν ποτέ να μας πειράξουν, αλλά πρέπει να έχουμε και ένα εύρωστο λαό, νεανικό λαό. Γιατί να γεράσει η Ελλάδα? Γιατί να γίνει η Ελλάδα γεροκομείο? Γιατί να βλέπουμε με τις μαγκούρες μόνο γέρους να τους βλέπουμε, αλλά να είναι περισσότεροι οι νέοι, να ζήσουν τα γερατιά, τα αγαπάμε. Αλλά γιατί να μην έχουμε νέους? Γιατί οι μανάδες να μην κάνουν παιδιά? Γιατί να παραβαίνουν τον νόμο του Θεού? Γιατί να έρχονται λοιπόν στην πατρίδα μας αυτές οι μέρες οι δυστυχείς? Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας πω όμως, υπάρχει κάποιος νόμος που απαγορεύει στους λογιστές, τις γυναίκες εννοούμε, πάνω από 3 παιδιά να γεννάνε. Όταν εργάζεται βέβαια η μητέρα, μιλάμε. Στον τομέα λογιστών. Βεβαίως, και το ξέρω καλά αυτό. Πάμε και να ψάξω να βρω το νόμο, να σας... Ναι, θα ήθελα αυτό το νόμο. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιοι εγκληματικοί νόμοι, για όνομα του Θεού. Και στις εταιρείες, ναι, τέλος πάντων, ναι, ξένες εταιρείες που δουλεύουμε, υπάρχει κάποιος, ναι, καταπίεση στη γυναίκα. Πίεσης, ναι. Θα ασχοληθούμε σε ειδικά θέματα με την καταπίεση, με την αδικία, με την ανισότητα που πράγματι υπάρχει. Και οι φεμινίστριες δεν προσφέρουν σε αυτό το θέμα, ας πούμε, ουσιώδη υπηρεσία. Λένε μην κάνετε παιδιά, κάνετε εκτρώσεις. Δεν ταυτιζόμαστε με αυτήν την έννοια με το φεμινιστικό κίνημα. Ούτε εμείς έχουμε φεμινισμό. Εμείς έχουμε ισότητα και ευλογία και στο άρεν και στο θήλη. Και πρέπει, όπως θα πούμε και σε άλλες εκπομπές, μέσα στην οικογένεια να σηκώσουν τα βάρη και ο άντρας και η γυναίκα. Και να παιδαγωγήσουν τα παιδιά και να σηκώσουν τα βάρη και των εργασιών και των υπηρεσιών και της προσπορήσεως, ακόμη και των χρημάτων, εφόσον μπορεί να εργάζεται η γυναίκα. Πώς... Δεν μπορεί να δαπανάει όλη της την ουσία, θα λέγαμε, και την δυναμικότητα η γυναίκα στην δουλειά και μόνο στη δουλειά, και να μην μπορεί κατόπιν να κάνει παιδιά. Ναι, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι έχουμε εγκαταλείψει. Οι πάντες έχουμε εγκαταλείψει αυτό το πρόβλημα και δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε εμάς, Βιώτατε. Να είστε καλά. Εσύ να είστε καλά. Όλος ο κόσμος. Και οι Έλληνες. Και οι μητέρες. Και τα παιδιά μας.
Να είναι όλοι καλά. Είμαι ένας πολίτευλος. Να είστε καλά. Δουλεύω στο Περιστέρι, στο Δήμο του Περιστερίου. Μάλιστα. Και με τα λεφτά που μας δίνουν κάθε 15 του μηνός, μάλιστα, είναι 65.000 το 15ο. Μάλιστα. Αυτά τα λεφτά δεν βγαίνουν. Ζήτησα να με γυρίσουν απόγευμα και πρωί να κάνω καμιά άλλη δουλειά, να συμπληρώσω. Ναι. Αποτέλεσμα είναι σε αυτό που είπατε εσείς επάνω, ότι ευλογούν τα παιδιά και τα θέλει η κυβέρνηση. Λάθος, συμβασμιότατε. Τους είπα πολλές φορές και στον Αντιδήμαρχο και στο Γεωπόλο και στον προϊστάμενό μου να με βάλουνε και ξέρετε τι με απαντήσανε. Ναι. Μας λέει τα κάναμε τα παιδιά. Καθρέφτη λέει, δεν έχετε. Άκου. Ναι. Αυτό σας το καταγγέλλω και άμα είναι επώνυμα σας το καταγγέλλω, γιατί τα έχω μαζέψει τόσο πολύ και μέσα και έχουν βάλει όλους τους ρουφιάνους, όλους τους καλοκαλοκένταυρους και όλους τους πασόκινες και δηλαδή πάει από κόμμα σε κόμμα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε στείλτε μας μια επιστολή στην τηλετόρα, στο όνομα Αρχιμανδρίτης Εμμανουήλ Καλύβας και θα λάβουμε υπόψη με τα στοιχεία αυτά. Ναι. Και θα μπορέσουμε και να τα παρουσιάσουμε. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε άθλια κατάσταση. Ναι. Δεν μπορώ να επανέλθω, δηλαδή θέλω ένα κάρο λεφτά, θέλω λάδι, θέλω ψωμί, θέλω φαγητό, θέλω ρούχα, θέλω πλήσιμο εδώ, τα πέτα, πάντα όλα. Έχετε απόλυτα δίκιο. Δεν μπορώ να βγω. Μακάρι να είχα, αγαπώ τους πολυτέκνους, μακάρι να είχα να δώσω από την τσέπη μου, να δώσω όλο τον κόσμο. Δεν έχω χρήματα εγώ. Πηγαίνετε όμως στην ενορία σας, στη Μητρόπολη. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Δεν θέλω εφηλεμοσύνη, ναι, απλώς εργασία. Θέλω να δουλέψω. Μάλιστα. Να βγάλω με τον υδρότα μου αυτά τα λεφτά. Μάλιστα. Και μου το κόψανε και βάλανε ανθρώπους του κόμματος του Πασόκ μέσα, ναι, που δεν έχουν ούτε σκυλιά ούτε γατιά και είναι μέσα στο Δήμο και αυτές τις θέσεις που έχουν οι λεβέντες, αυτοί οι καρεκλοκένταυροι και οι κομματάρχες έχουν σπίτια εδώ στη γειτονιά μου, δεξιά και αριστερά, τους ξέρω καλά, νοικιάζουν σπίτια. Και δουλεύουν και απόγευμα, δουλεύουν και περωρίες. Και μέρα δεν με βάζουνε. Το γράφτε μας μια επιστολή και αν μπορούμε θα σας βοηθήσουμε με κατάλληλους τρόπους. Θέλω απλώς με τον υδρότα μου σεβασμιότατε να φάω το ψωμί μου. Δεν θέλω ζητιανιά. Δεν θέλω τίποτης. Ούτε θέλω από την εκκλησιά. Εγώ πιστεύω στον Χριστό και με τον Χριστό θα πεθάνω. Αλλά δεν θέλω να μου δώσουν ψωμί ξένο. Εγώ δεν θέλω να το δουλέψω με τον ίδιο μου τον υδρότα. Εύχομαι να βρεθεί τρόπος και εργασία. Να είστε καλά. Θα το καταγγείλω επώνυμα και αν θέλετε μπορείτε να πείτε επιστολή... ήδη να το φτιάξετε το πράγμα. Στείλτε μας μια επιστολή και ο Θεός βοηθός να βρούμε τρόπο. Παιδιά, στο στρατό στέλνουμε παιδιά. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω να κάνω παιδιά εδώ πέρα. Ανταπόκριση από τη δικαιοσύνη, εγώ ζητάω από τον νόμο να μου δώσουν δουλειά. Δεν ζητάω να μου το δώσουν από πλευράς ελεημοσύνης. Κοιτάξτε, από τον νόμο της κυβέρνησης που λέει υποστηρίζουμε τους πολίτεκλους. Ακούστε με. Εγώ θα σας έκανα μια σύσταση χωρίς να σας υποχρεώνω. Πηγαίνετε στην ενορία, βρέστε τον εφημέριο της ενορίας και πέστε... Ακούστε με. Μην το απορρίπτετε αυτό. Και πέστε ότι έχω τόσα παιδιά. Οπότε η ενορία, αν μπορεί να σας βοηθήσει με όποιο τρόπο ξέρει. Δεν θέλω λεφτά εγώ από την εκκλησιά. Εγώ θέλω να πάω δουλέψω. Μπορεί να βρει εργασία εκκλησία, μην το αποκλείεται. Εκεί που είναι κρατικό γιατί. Γιατί δουλεύουν αυτοί που έχουν πολυκατοικίες μέσα και δουλεύουν και απόγευμα, δουλεύουν και Σαββατοκύριακα και εγώ που ζητάω να με γυρίσουν μια βάρδια. Τη βάρδια που κάνω πρωί να μου την γυρίσουν απόγευμα. Βοήθεια ζητάω αυτό, να μου κάνουν αλλαγή βάρδιας. Και λένε καθρέφτη δεν είχες, τηλεόραση δεν είχες και με κοροϊδεύουν και μέσα ο αντιδήμαρχος και ο ίδιος ο προϊστάμενός μου και ο ίδιος ο γεωπόνος. Στείλτε μας παρακαλώ μια επιστολή και θα δούμε αν μπορούμε να προσφέρουμε κάποια αυτή βοήθεια. Είναι η πρόνοια του κράτους και λέμε μετά για παιδιά να φτιάξουμε παιδιά, να πληθύνουμε την Ελλάδα, να μην σώσουν και ποτέ φτιάξουν παιδιά άμα δεν μας προστηρίζουν. Κοιτάξτε... Εκεί να μείνουμε με καθόλου, στήρι όλοι. Να μας καμπακώσουν οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι από πάνω και να τελειώσει η υπόθεση. Εγώ έχω παραδώσει τα όπλα. Ακούστε με, καταλαβαίνω το πρόβλημά σας και τη στενοχώρια σας, αλλά να μην καταφεύγουμε σε αυτές τις εκφράσεις. Λοιπόν, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι... Δεν πάτε τα παιδιά, σε μας μείνετε τι τα έκανα. Πού είναι η πρόνοια του κράτους. Κοιτάξτε, γι' αυτό υπάρχει και εκκλησία. Πώς θα ζήσουμε τώρα εμείς, θα πάω να κλέψω. Κάπου εκεί θα πάω, ή θα κλέψω, ή θα πάω να προδώσω, ή θα πάω να γίνω ρουφιάνος, ή θα γίνω κάτι άλλος. Κάτω στον Πειραιά που μια φορά την κλείσανε αυτήν. Σας παρακαλώ, στείλτε μας μια επιστολή και αν μπορούμε θα συνεργαστούμε μαζί για την λύση του προβλήματος και του δικού σας και άλλων. Εντάξει, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Πάντοτε πρέπει να έχουμε την ελπίδα, ποτέ να μην απελπιζόμαστε και ποτέ να μην ρίχνουμε τα όπλα.
Διότι αυτό θέλουν να πετύχουν οι μισελληνικοί παράγοντες και τα κέντρα αποφάσεων, να μας, να μας κάνουν να αποθαρρυνθούμε, να ρίξουμε τα όπλα, να μην κάνουν παιδιά, να σκοτωθούν και μερικοί, να μας κάνουν κανένα πόλεμο, να διαλυθεί αυτή η πατρίδα. Όχι. Θα παραμείνουμε όρθιοι, θα αισιοδοξούμε πάντοτε και εδώ είναι. Αφού διαπιστώσουμε λοιπόν τα αίτια όλου αυτού του κακού φαινομένου, της συρρυκνώσεως και της, θα λέγαμε, εγκαταλείψεως των οικογενειών και των παιδιών, των πολυτέκνων οικογενειών, θα δούμε στη συνέχεια και σε άλλες εκπομπές τρόπους θεραπείας του κακού. Α, τώρα να δούμε και να στελιτεύσουμε προς το παρόν στη σημερινή εκπομπή κυρίως τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το φαινόμενο του αγαπητού μας τηλεθεατού και σε πολλών άλλων οικογενειών την τραγωδία, το δράμα. Υπάρχουν και σήμερα βέβαια λίγες οικογένειες πολύτεκνες που υποφέρουν. Πού να βρουν να πληρώσουν το ενίκιο, να πληρώσουν τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, αν έχουν βέβαια και τηλέφωνο γιατί στο κόβουνε. Πού να βρουν να θρέψουν τόσα παιδιά, να τα ντύσουν, να τα αποδέσουν, να τα σπουδάσουν. Δηλαδή κάναμε τον βίο να βίω τον και ρωτάμε την πολιτεία. Αυτή είναι η ασφάλεια της ζωής που προσφέρει. Αυτή είναι η αξιοπρεπή ζωή που έχει δικαίωμα ο Έλληνας και βάσει του συντάγματος. Αυτές είναι οι υποσχέσεις. Αυτά είναι τα μπαλκόνια που υπόσχονται. Βέβαια, θα στυλιτεύσουμε την πολιτεία γιατί στις 26 Φεβρουαρίου το 1995 έφαγε το τρίτο παιδί. Σύμφωνα με δημοσίευμα σε εφημερίδες, η Βουλή δεν ενέκρινε το επίδομα στο τρίτο παιδί που είχε προταθεί. Το κατήργησε το επίδομα αυτό και θέλει τουλάχιστον να είναι 4 τα παιδιά για να θεωρηθεί πολύτεκνος. Η πατρίδα χάνεται και εμείς καταργούμε το παιδί στη Βουλή. Παρακαλώ. Άρα καπάτε, κοιτάζω τηλεόραση. Να είστε καλά. Και πόντια, έχω 6 παιδιά. Ναι. Όχι, γέμισε το λαιμό μου. Έχεις τα Ελληνίδα από τον Πόντο. Μάλιστα. Το παιδί μου δεν παίρνω στη δουλειά. Είναι 15-16 ετών. Τρέχω πουθενά, δεν μπορώ να βγαίνει στη δουλειά. Όπου πάμε παντού είναι Αλβανοί δουλεύουνε, δεν βρήκαμε δουλειές. Τι να κάνουμε. Εγώ βέβαια δεν... Έχετε μια κάποιο... να βοηθάτε πες τους κράτους να μας βοηθάνε μόνο για τις δουλειές. Δεν θέλουμε εμείς λοιμοσύνες. Οι πολίτες θέλουν δουλειές και τίποτα άλλο. Σωστό. Εύχομαι η πολιτεία, η εκκλησία και η εκκλησία έχει καθήκον να δραστηριοποιηθεί. Δεν μπορεί να περιμένει να λυθούν τα προβλήματα μόνα τους από μια πολιτεία η οποία ασωτεύει και κατασπαταλά το δημόσιο χρήμα συνήθως. Και παρακαλώ, μόνο κάνει τόσες καταχρήσεις και δεν φροντίζει. Είπαμε ότι κατήργησε το επίδομα στο τρίτο παιδί και αντί να πει πάρε κινήτρο, πάρε μερικά χρήματα. Μα πόσες οικογένειες λοιπόν είναι που θέλουν να κάνουν και τρίτο παιδί και να πάρουν ένα κινήτρο. Δεν το δει. Το κατήργησε αυτό το δικαίωμα η Βουλή. Παίρνουν αυξήσεις, κάνουν περικοπές και από τις αμυντικές δαπάνες, να πάρουν αυξήσεις οι βουλευτές και όμως θα δίνουν αύξηση στην πολυτεκνή, θα λέγαμε, οικογένεια, να κάνει παραπάνω ένα παιδί. Να ευχηθούμε λοιπόν να βρεθεί τρόπος, πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούμε. Τώρα είμαστε στην έρευνα του προβλήματος και εμείς θα πείτε, τώρα ξυπνήσαμε. Όχι, το φωνάζουμε, το λέμε θεωρητικά. Αλλά πρέπει ουσιαστικά στην πράξη και είναι καλές οι προσπάθειες Μητροπόλεων που φτιάχνουν και γραφείων ευρέσεως εργασίας και έρχονται σε συνάντηση και με την πολιτεία. Οι καρέκλες μόνες τους ποτέ δεν θα κινητοποιηθούν. Όταν παίρνουν λοιπόν, παίρνουν το μισθό, δεν θα παράγουν έργο και τα γραφεία τα σχετικά. Αν δεν υπάρξει ιεραποστολή, διακονία λοιπόν του Ευαγγελίου, αν δεν πονέσουμε αυτό το λαό, τον άνεργο και τους ορθοδόξους αδερφούς μας Ποντίους, Έλληνες και όλους τους άλλους και τους ξένους, μακάρι να βρούμε για τους Έλληνες, δηλαδή θα ποτίσουμε την αυλή μας πρώτα. Όχι να διώξουμε τους Έλληνες ανέργους για το εξωτερικό και να πούμε ελάτε εσείς οι ξένοι, οι μετανάστες να καταλάβετε τις θέσεις των Ελλήνων. Ναι. Πατέρα Εμμανουήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στος Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο χειρότερος εχθρός του ελληνισμού είναι το ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Νομοθεσία την οποία έχει και γύρω από την οικογένεια και τα παιδιά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έχετε δίκιο απόλυτα. Διότι το κράτος έκαμε ό,τι μπορούσε να κάνει, δεν ξέρω ποια κέντρα κινούμενο, ώστε να γκρεμίσει την οικογένεια.
αμβλώσεις. Αντί να πει έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, να μην κάνουμε αμβλώσεις, αλλά οι κοπέλες που θέλουν να κρατήσουν τα παιδιά να γεννούν μέσα σε κάποια ιδρύματα και αυτά να υιοθετούνται. Όχι. Αμβλώσεις. Νόμο για αμβλώσεις. Αντί να στρίξει το κράτος την οικογένεια, έκανε νόμους που γκρεμίζουν την οικογένεια. Από ποινικοποίηση της μοιχείας, αυτόματο διαζύγιο και χιλιάδιο άλλα πράγματα. Επομένως, η διάλυση της οικογένειας και το πρόβλημα αυτό στην οξύτητα που υπάρχει τώρα είναι πρόβλημα για το οποίο βαρύνει την ευθύνη κυρίως της πολιτείας και βέβαια και βαρύνει και όλους τους φορείς που αναφέραμε, διότι δεν δραστηριοποιηθήκαμε να ανακόψουμε αυτή την κακή πορεία. Και βέβαια, εμείς σαν Ελλάδα λέμε λόγια και έχουμε κουραστεί πια να βλέπουμε και πολιτικά πρόσωπα και υπουργούς και βουλευτές να βγαίνουν και να μιλούν για προβλήματα στις τηλεοράσεις, να ραδιάζουν θεωρίες θεωριών και να μην πράττουν έργα. Δεν θέλουμε πια λόγια, αλλά θέλουμε έργα από τους πολιτικούς και από τους κυβερνώντες και από την Εκκλησία και από τους φορείς. Θέλουμε έργα και όχι λόγια. Βέβαια θα πείτε, η θεωρία είναι, όπως λέει ο Βασίλειος, πράξεως επίβασης. Να κάνουμε τη θεωρία ταυτοχρόνως και τα έργα. Ακούσατε, αγαπητοί τηλεθεατές. Δημοσιεύθη λοιπόν σε εφημερίδα Μεγάλης Κυκλοφορίας 25 Σεπτεμβρίου του 1994 ότι εμείς στην Ελλάδα είμαστε οι τελευταίοι στη στήριξη της οικογένειας. Όλες οι χώρες λοιπόν οι ευρωπαϊκές στηρίζουν την οικογένεια και τα παιδιά. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι. Είμαστε ελληνικό κράτος? Όχι, είμαστε οι τελευταίοι λοιπόν. Δεν στηρίζουμε την οικογένεια, δεν δίδουμε κίνητρα, γκρεμίζουμε και με νόμους την οικογένεια και την κοινωνία και την Ελλάδα. Λες και είναι όλοι τους κουρδισμένοι και βαλμένοι να γκρεμίσουν αυτό το ελληνοορθόδοξο έθνος. Δεν έχουμε καμία κανένα μυσαιροδοξία. Η Ελλάδα μας χωράει, να έρθουν και άλλοι. Άλλα 10 εκατομμύρια μπορούμε να χωρέσουμε και από και ξένους. Και να είμαστε στο μισή-μισή και να γίνουμε. Δεν το αποκλείουμε. Όχι όμως να σβήνουμε εμείς και να έρχονται οι άλλοι. Αυτό είναι τρελό. Λοιπόν, θα πρέπει η πολιτεία να πάψει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, να πάψει να βγαίνει στα μπαλκόνια, να πάψει πλέον να έχει την δημοκοπία και να δώσει λοιπόν τα κίνητρα στην οικογένεια. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τους τρόπους θεραπείας του προβλήματος, αλλά να έρθουμε στην Εκκλησία. Θα πούμε όλοι και θα λέμε όλη την αλήθεια. Η Εκκλησία είναι έξω από την ευθύνη. Η Εκκλησία δεν είναι η κοινωνία που μας περιβάλλει. Δεν αγκαλιάζει και δεν οφείλει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Αλλά και η Εκκλησία αδρανεί. Αρκείται μόνο να βγάζει εγκυκλίους περί τεκνογωνίας το 37 και επαναλαμβάνει την εγκύκλιο αυτή αργότερα και κάνει συστάσεις κατά των εκτρώσεων. Πολύ σωστά όλα αυτά. Εγώ θέτω ένα ερώτημα. Πόσες ενορίες κάμουν έργο προλήψεως των εκτρώσεων? Πόσες ενορίες ζητούν να μάθουν ποιες κοπέλες έχουν πρόβλημα και θα κάνουν έκτρωση? Πόσες ενορίες στηρίζουν την οικογένεια παραπέρα από μια φιλόπτωχη αδελφότητα που δίνουν ένα φιλοδόρημα Χριστούγεννα και Πάσχα συνήθως μόνον? Πώς λοιπόν θα κάνουν παιδιά οι οικογένειες? Πώς η μητέρα θα κάνει παιδιά? Ούτε ένα ούτε δύο παιδιά δεν μπορούν να κάνουν έτσι. Λοιπόν, η Εκκλησία να αφήσει τα λόγια και να προχωρήσει στο Ευαγγέλιο το ζωντανό, μέσα στην πράξη, μέσα στην κοινωνία, να γκρομάζεται και να ακούει τα προβλήματα και τον κτύπο της καρδιάς των πονεμένων των πολυτέκνων και να προλαμβάνει τις τραγωδίες και τα προβλήματα όπως των τηλεθεατών που ακούσαμε πριν και να λέγει «Ελάτε εδώ πλούσιοι, λάτε εδώ ενορίτες μου, θα βοηθήσουμε 10-20% οικογένειες και του χρόνου να γίνουν 100-200 πολυτεκνές οικογένειες και χίλιες. Μόνο έτσι προσφέρουμε αλήθεια του Ευαγγελίου και Χριστών της αγάπης». Μήπως έπειτα τα μέσα ενημερώσεως, της ομαδικής ενημερώσεως δεν γκρεμίζουν την οικογένεια με την κουλτούρα την οποία παρουσιάζουν, του φάγε, πίε, φρένου, του αμερικάνικου τρόπου ζωής, του άθλιου τρόπου της εξολατρίας, της ληστείας, του εγκλήματος, της αθλειότητας, της κολατρίας.
Πώς λοιπόν οι νέοι να κάνουν έτσι οικογένειες όταν δημιουργούν έναν τρόπο ζωής με τόσες απαιτήσεις και δυσκολίες? Επομένως, ζημιά κάμουν και μήπως πρόβαλαν ποτέ τα μέσα ενημερώσεως μια καλή οικογένεια? Μήπως κάλεσαν να βραβεύσουν μια πολύτεκνη οικογένεια, τέλος πάντων αδελφοί μου? Μήπως κάλεσαν ένα πολύτεκνο παιδί από μια οικογένεια να του δώσουν υποτροφία τα κανάλια τα μεγάλα που παίρνουν δισεκατομμύρια την ημέρα από διαφημίσεις και από τόσα άλλα μέσα που εισπράττουνε? Όχι, ας την οικογένεια να σβήσει. Μήπως δεν έχουν ευθύνη και οι σύλλογοι και οι θρησκευτικοί σύλλογοι και τα ζευγάρια που δεν κάνουν παιδιά, γιατί λένε δεν θα τα αναθρέψω, δεν θα έχω τούτο, δεν θα έχω εκείνο, που έχουν ξεχάσει το πνεύμα της θυσίας, το πνεύμα της αγάπης προς τον Θεό και την κοινωνία μας? Και μήπως και οι νέοι δεν φταίνε, γιατί λένε δεν πατρευόμαστε, γλυκιά ζωή, σεξολατρεία? Όλοι μας σήμερα φταίμε. Όλοι μας οι Έλληνες είμαστε υπόλογοι απέναντι του Θεού, απέναντι της ελληνικής κοινωνίας και απέναντι της ιστορίας. Αγαπητοί τηλεθεατές, ήδη η ώρα μας έχει συμπληρωθεί. Δεν θα σας απασχολήσω αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει τώρα αμέσως να δώσω την λήξη της σημερινής ομιλίας. Δεν είπαμε το θέμα στην ουσία του. Θα μας απασχολήσουν τα θέματα για την οικογένεια, για τα παιδιά, για τις εκτρώσεις, για όλα τα προβλήματα των νεονύφων, των μελονύφων, των ενδιαστάσει συζύγων, των μονογονεϊκών οικογενειών, της άγαμης μητέρας, προβλήματα σοβαρά και μεγάλα. Θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ σε άλλες εκπομπές και θα φέρουμε και ειδικούς και θα τα συζητήσουμε και μαζί. Και παρακαλώ, μην μείνουμε στα λόγια. Θα έπρεπε τη στιγμή αυτή να βάλουμε το χέρι στην καρδιά και να πούμε, Θεέ μου και Κύριε, τι λόγο θα δώσουμε και σαν κληρική και σαν εκκλησία και σαν ελληνικός λαός και σαν ορθόδοξοι, τι λόγο θα δώσουμε για τόσα παιδιά που σκοτώνονται με εκτρώσεις, για τόσες οικογένειες πολύτεκνες που πεινούν, που δυστυχούν, για τόσες μανάδες που δεν μπορούν να νιώσουν ότι λειτουργεί το φίλτρο της μητρότητας και ότι δεν κάνουν παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν, είτε εργάζονται, είτε δεν έχουν την ασφάλεια της στέγης και την θαλπορή, ούτε κράτους, ούτε εκκλησίας, ούτε κοινωνίες. Θα πρέπει να αλλάξουμε, να γίνουμε πιο σωστοί άνθρωποι. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θα επανέλθουμε σε εξειδικευμένα θέματα και μακάρι από την τηλετόρα που έχει αγάπη για την πατρίδα και την Ορθοδοξία, για αυτόν τον τόπο, να ξεκινήσει μια σταυροφορία, όχι με λόγια μόνο, αλλά με έργα για αυτόν τον τόπο, να ξεπεράσουμε αυτή τη δημογραφική κρίση, να πάψουμε πλέον να είμαστε χώρα των γυρατιών, να είμαστε χώρα και των γυρατιών, αλλά της πλεονάζουσας νεότητας, η οποία αποτελεί για μας την ελπίδα να γίνουμε η χώρα των ευλογημένων οικογενειών. Δεν είπα εγώ ότι η πολιτεία ευλογεί την οικογένεια και τα πολλά παιδιά. Δεν είπα κάτι τέτοιο, με παρενόησε πριν ένας τηλεθεατής μας. Είπα ότι η πολιτεία αδρανεί και εγκληματεί. Αλλά γιατί να δίνουμε το δικαίωμα στην πολιτεία να εγκληματεί και να διαφορεί? Δεν βγαίνουν στα μπαλκόνια αυτοί οι κύριοι να πάρουν ψήφους? Όταν λοιπόν ο λαός λειτουργεί ως μη λαός, αλλά ως δούλος και πουλάει την ψήφων του για να ρουσφέτει, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Πρέπει να ξυπνήσουμε ως λαός για να υπάρξουμε και αύριο και να έχουμε οικογένειες, να έχουμε ενότητα, να έχουμε και γέρος, να έχουμε Έλληνες και ξένους να έχουμε. Να είναι η χώρα της ευλογίας και της χάριτος. Χαίρετε.